Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου που όπως υπόθηκε μπορεί να επιτευχθεί στην Κρήτη, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που ήδη αναπτύσσονται αλλά και το μείζον ζήτημα του υπερτουρισμού για το οποίο υπάρχει κίνδυνος ήταν μερικά μόνο από τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητο στο συνέδριο με τίτλο Choose Crete, δηλαδή επιλέξτε Κρήτη που για πρώτη χρονιά διεξήχθη στα Χανιά. Σκοπός των διοργανωτών ήταν η προβολή της Κρήτης ως ένας τουριστικός προορισμός που είναι ιδανικός για όλη τη διάρκεια του χρόνου και ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξειδικευμένων ομάδων τουριστών. Αυτό είναι ένα δύσκολο στοίχημα ομολογουμένως. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να το πετύχουμε. Και χρειάζεται διάρκεια, συνέπεια, συνέχεια και καλή συνεργασία με όλους. Διότι το να κάνει το κεντρικό κράτος πράγματα και να μην ακολουθεί η αυτοδιοίκηση ή ο ιδιωτικός τομέας ή οποιοδήποτε άλλο εμπλέκεται με τον τουρισμό δεν έχει κανένα νόημα. Ήδη σε περιοχές της Κρήτης, από τις αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει η σεζόν και εκεί φαίνεται πολλές φορές το παράδοξο να έρχονται επισκέπτες και να είναι κλειστά τα πάντα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία απολύτως συνθήκη επιμήκυσης. Τα κλειδιά είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε χώρο. Να μπορέσει δηλαδή να δουλέψει ο βοράς, ο νότος, η ενδοχώρα, κάθε σημείο ενδιαφέροντος. Ο τρόπος να μπορέσουν να δουλέψουν άλλες θεματικές εκτός από το ήλιος και θάλασσα. Και με τη κατά συνέπεια, τότε θα έρθει η επέκταση της τουριστικής σεζόν, όταν θα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα από το να κολυμπήσει και διαφορετικοί χώροι από τις ακτές. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η συχνότητα των δρομολογίων και η ενίσχυση που θα έχουν οι τέσσερις νομοί από τα αεροδρόμια. Ζητούμενο, όπως υπόθηκε, είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες πολιτικές για τη μετάβαση σε βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό, μιας και η Κρήτη, με όπλα της στο περιβάλλον, τη γαστρονομία και την φιλοξενία, μπορεί να κερδίσει το στοίχημα. Έτσι κι αλλιώς, η βιωσιμότητα, η οποία δεν είναι μόνο περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά και κοινωνική βιωσιμότητα, διότι ο τουρισμός πρέπει να έχει την κοινωνία μαζί του και όχι απέναντί του. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το λέμε και να το κάνουμε πράξη όσο μπορούμε περισσότερο. Είναι ζητήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Ήδη τα αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να δούμε εκείνα που μας κάνουν ασυναγώνιστους στους ολόκληρο τον κόσμο και παράλληλα απειλούν σε εισαγωγικά τον κρητικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να δείξουμε πώς θα μείνουμε αυθεντικοί και αηφόροι, πώς θα ανοίξουμε στο χώρο, στο χρόνο και τον τρόπο τον τουρισμό μας και με αυτό το σκεπτικό πώς θα έχουμε τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.